Χρειάστηκε το βράδυ το πολυεθρονάκι. Α, χρειάστηκε, λέει. Με αυτό τη βγάλαμε. Όλο το βράδυ. Όλη τη νύχτα. Με τις καρέκλες τους έχουν στηθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα των Σερών πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας πριν αυτά γίνουν ψηφιακά στα μέσα του Σεπτέμβρη, όπως οι ίδιοι τονίζουν. Δεν θέλω να τους κάνω τα κέφια γι' αυτό. Δηλαδή. Θα κάνω το δικό μου το κέφι. Θέλω την παλιά την ταυτότητα και δεν θέλω την καινούργια. Τίποτα άλλο. Θεωρείτε ότι... Ακριβώς αυτό που θες να πεις. Σίγουρα. Σίγουρο είναι. Σίγουρο θα υπάρχει. Και από τι ώρα περιμένετε εδώ? Από 12 και 4 ώρες το βράδυ. Ήρθατε, βλέπουμε το καρεκλάκι. Ναι, γιατί έφερε και τη σύζυγο η οποία έχει πρόβλημα υγείας. Την ξαναπήγαμε στο σπίτι και θα τη φέρουμε 2 η ώρα. Κοιμήθηκε δηλαδή. Πού κοιμήθηκε? Εδώ την έβγαλα όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα εδώ. Βλέπουμε αρκετό κόσμο έχει. Το πρωί μετά τις 6 άρχισαν να έρχονται. Ταυτότητα θα με αλλάξω, αλλά θα μας την αλλάξουν αυτοί όμως τελείως. Πόση ώρα περιμένετε εδώ εσείς? Από χθες και σήμερα. Από χθες ήρθατε και δεν... Και χθες δεν έγινε δουλειά, σήμερα πάλι δεν θα γίνει. Mm-hmm. Σε λίγο εδώ κρατήστε τις κάμερες γιατί θα γίνει ο χαμός. Βλέπουμε πολύ κόσμο έξω από τη διεύθυνση. Δεν υπάρχει σύστημα, δεν υπάρχει τελείως. Mm-hmm. Το σύστημα. Ο κόσμος δεν φταίει. Ένα μηχανάκι, ένα νούμερο δεν έχει να πάρει. Ευρωπαϊκή χώρα τώρα. Για πείτε μου, εσείς η ταυτότητα σας έχει λήξει και ήρθατε να... Δικιά μου ταυτότητα, εγώ είμαι στη Γερμανία, αύριο πρέπει να φύγω και δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με τίποτα. Εδώ είναι, δεν λέω ούτε ψέματα ούτε τίποτα. Λίγη ταυτότητα αύριο. Mm-hmm. Και τι να κάνω δηλαδή. Για τις νέες ταυτότητες τι έχετε να πείτε? Κύριο, δεν έχω χρόνο για να το σκεφτώ καθόλου ακόμα. Mm-hmm. Με το καιρό εκεί, δεν μας το. Γιατί τώρα και έχουμε να πάω στη Γερμανία, αλλιώς. Ήθελα να αλλάξει ταυτότητα. Θα αλλάξω, βέβαια. Πόσες ώρες περιμένετε από χθες? 3-7 μέρες. Και δεν εξυπηρετηθήκατε? Όχι. Και τώρα περιμένω να εξυπηρετηθήκατε. Ταλαιπωρία βλέπω. Φυσικά. Mm. Αυτό τα σε έχει λήξει, για ποιο λόγο? Χάλασε. Έχει χαλάσει. Δεν περιμένετε όμως να αλλάξετε την ταυτότητα την καινούργια που θα έχετε? Τώρα χάλασε, τώρα τι θέλω. Mm-hmm. Θέλω τώρα να την αλλάξω. Και ταλαιπωρία έχει πολύ. Πάνε να μας πείτε ώρα μέσα. Πόσο ώρα είστε? Από τις 7.30 ώρα το πρωί. Mm-hmm. Πάτε μέσα. Μισή ώρα ανοίγει όμως. Ναι, πάτε μέσα. Και εμείς το ήξεραμε, μας είπαν τίποτα. Μας είπαν τα κανάλια, δεν είπαν τίποτα. Πάτε μέσα να τους ρωτήσετε. Να τους ρωτήσουμε για μας. Και πόσα άτομα θα πάρουν και τι νούμερα έχουν. Πάτε μέσα. Από χθες το βράδυ υπάρχει κύριος που περιμένει? Υπάρχει εδώ, άλλος έβαλε και τέτοιο να κάτσει εκεί πέρα. Έβαλε και ράντζο. Εσείς γιατί θέλετε να αλλάξετε ταυτότητα? Εγώ γιατί δεν με βγάζουν δίπλωμα. Δεν μπορώ να βγάλω δίπλωμα. Γι' αυτό. Η προηγούμενη σας ταυτότητα? Να, την έληξε. Έληξε και δεν πήγα στα ΚΕΠ, λέει πρέπει να βγάλεις άλλη. Για να κάνω το δίπλωμα. Δεν περιμένετε όμως τον επόμενο μήνα που θα γίνουν οι καινούργιες ταυτότητες? Αφού πρέπει να βγάλω το δίπλωμα, έληξε. Είμαι συνταξιούχος, πρέπει να βγάλω άλλο τέτοιο. Πώς θα γίνει? Δεν το δέχονται. Λοιπόν, ήρθα να βγάλω ταυτότητα. Είμαι εδώ από τις 6.30 ώρα το πρωί. Και η κατάσταση είναι τραγική εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω είναι γελιότητες αυτές εδώ πέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Οργάνωση δεν υπάρχει. Αντί να βάλουν άλλη μια βάρδια μέσα να εξυπηρετηθούμε πιο γρήγορα, καθότι και έχουν μία. Τι να πω αυτό. Στις 2.30 ανοίγει νομίζω το γραφείο το συγκεκριμένο. Ναι, ανοίγει στις 2.30, αλλά από τη στιγμή που μαζεύεται ο κόσμος εδώ από τα ξημερώματα μία ώρα το βράδυ για να περιμένει στις 2.30 να εξυπηρετηθεί, πρέπει και εγώ να έρθω πιο νωρίς για να πιάσω σειρά. Αλλιώς δείτε κατάσταση. Εσείς έχετε την παλιά ταυτότητα και ήρθατε να την ανανεώσετε? Δεν έχω καμία. Τώρα βγάζω πρώτη φορά. Όχι υποχρεωτικά. Πάτε μέσα ρε παλικάρι. Να βγάλω την ταυτότητά μου μετά τον Αύγουστο. Θέλω να τη βγάλω ελεύθερα τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο για προσωπικούς λόγους. Έχει λήξει ταυτότητά σας? Ναι, βέβαια. Αλλά δεν θέλετε τις καινούργιες, έτσι? Ποιες είναι οι καινούργιες? Εκφράζετε... Αν εκφράζω κάτι θέλετε να με ρωτήσετε. Ναι, ρωτάω για ποιο λόγο δεν βγάζετε τις καινούργιες. Ποιες είναι οι καινούργιες? Οι καινούργιες ποιες είναι? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Αυτή δεν είναι καινούργια τώρα που στέκομαι και είναι η πέμπτη μέρα? Η επόμενη θα είναι πιο καινούργια, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες θα έχω πιο καινούργια ταυτότητα και πρέπει να την επιλέξω αυτή τη θέση. Mm-hmm. Ναι, θέλω ελεύθερη να είναι η επιλογή μου και όχι υποχρεωτική. Πώς θα είναι? Σας ευχαριστώ. Πόσες ώρες περιμένετε εσείς εδώ? Εγώ είναι η πέμπτη μέρα και περιμένω να με κολλήσουν ένσημο σήμερα.